αυτός ο χάρτης δείχνει εδώ πέρα την περιοδική του έργου. Εδώ είναι η κατολίσθηση που υπήρχε από παλαιότερο σεισμό, η οποία διευρύθηκε με τα σεισμικά φαινόμενα τα σημερινά. Η γέφυρα είναι αυτό το τμήμα εδώ, είναι πήγους 80 μέτρων. Δηλαδή με τις πρώτες εκτιμήσεις των μελετητών και του εργολάβου, διαφαίνεται ότι το έργο μπορεί να υλοποιηθεί με μια μετατόπιση βορειότερα της γέφυρας κατά 5 περίπου μέτρα. Οι απόψεις αυτές που εκφράστηκαν εγγράφως εξετάζονται από την υπηρεσία σε συνεργασία με το Υπουργείο, γιατί και το τμήμα αυτό έχει ενταχθεί σαν εθνικού επίπεδου έργο, έτσι ώστε να καταλήξουμε στις καλύτερες δυνατές λύσεις για να αντιμετωπίσουμε τα θέματα που προέκυψαν στο έργο. Τι προβλήματα προκύψαν μετά τους σεισμούς συγκεκριμένα? Προέκυψε ότι διαταράχθηκε η βραχομάζα στο Ανάντι Πρανές και πλέον πρέπει να δούμε και διευρύθηκε η κατολίσθηση, άρα πρέπει να δούμε αν τα στοιχεία του ρήγματος είναι όπως η μελέτη τα περιγράφει ή αν έχει διαφοροποιηθεί κάτι, έτσι ώστε να διαφοροποιήσουμε και το έργο στην κατασκευή του. Και ουσιαστικά η κίνηση εκεί θα γίνεται πλέον από εναλλακτικούς δρόμους για την τουριστική περίοδο. Την τουριστική περίοδο, την άμεση τουριστική περίοδο, δεν φαίνεται ότι θα μπορείτε να δοθεί ο δικός άξονας στην κυκλοφορία, όπως εξάλλου έχει τονιστεί και από την περιφερειακή αρχή, και προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν, έτσι ώστε να βελτιώσουμε την εναλλακτική χάραξη και τις συνθήκες κυκλοφορίας του εναλλακτικού δρόμου προς τη Βόρειο Κεφαλονιά.